στι εκλογέ τη 21η Μαου και στη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία αναφέρεται η βρετανική εφημερίδα Guardian. Όπω αναφέρει στον υπότιτλό του, το δημοσίευμα που αναλύει το αποτέλεσμα των εκλογών για τη χώρα μα, μια όμορφη νίκη για την κεντροδεξιά, είναι θλιβερή είδηση για όσου έχουν υποφέρει από χρόνια λιτότητα. Το ρεπορτάζ αναφέρει πω πριν από το Σαββατοκύριακο, κανένα κυβερνών κόμμα δεν είχε αυξήσει το ποσοστό ψήφων του στην Ελλάδα για περισσότερα από 40 χρόνια, είχε προβλεφθεί ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών και το παρασκήνιο ενό καταστροφικού σιδηροδρομικού δυστυχήματο το Φεβρουάριο θα μπορούσαν να βλάψουν τι προοπτικέ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρεται επίση ότι ο Μητσοτάκη κέρδισε λόγω των ενδείξεων οικονομική πρόοδου και επειδή οι ψηφοφόροι που σημαδεύτηκαν από την κρίση χρέου τη Ευρωζώνη αναζήτησαν σταθερότητα, το ρεπορτάζ αναφερόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ζωφερό φινάλε ενό πολιτικού κύκλου που ξεκίνησε το 2015 όταν ο Αλέξη Τσίπρα κέρδισε την εντολή να αντισταθεί στα συντριπτικά μέτρα λιτότητα που ζητούσαν οι Βρυξέλλε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Στη συνέχεια, κάνει λόγο για τη στροφή του Τσίπρα υπό ακραίε πολιτικέ πιέσει, καθώ η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλο τη αποχώρηση από το ευρώ. Τέλο, το άρθρο τονίζει πω η ελληνική οικονομία παραμένει περίπου ένα πέμπτο μικρότερη από ό,τι ήταν πριν από το 2008.